Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek. Ομογενής, το όνομα του οποίου εμπλέκεται με τη διπλή δολοφονία στην Easy Street στο Κόλλιγου της Μελβούρνης πριν 47 χρόνια, περί κουρουμπλής, θα μπορούσε να επιστρέψει στην Αυστραλία για να τεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης σε μόλις 6 εβδομάδες μετά την απόφασή του να μην αντιταχθεί στην έκδοσή του. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου Ντόνα Ρόθουελ δήλωσε ότι η αστυνομία της Βικτόριας θα πρέπει ακόμη να παρουσιάσει στοιχεία για την υπόθεση στις ιταλικές αρχές, αλλά η συγκατάθεση του κουρουμπλή άνοιξε τον δρόμο για την ταχεία επιστροφή του στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες ενώπιον των Ιταλικών δικαστηρίων και με τις Ιταλικές αρχές έχουν απλοποιηθεί αρκετά και υπάρχει κάποια προοπτική ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να επιστρέψει στην Αυστραλία σε 6 έως 8 εβδομάδες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να επισπευθεί ή να καθυστερήσει ανάλογα με το πόσος χρόνος χρειάζεται για την τακτοποίηση της απαραίτητης γραφειοκρατίας. Οποιαδήποτε υπόθεση προταθεί από την αστυνομία της Βικτόριας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της συμφωνίας έκδοσης μεταξύ της Ιταλίας και της Αυστραλίας και να παρουσιάσει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία ώστε τα ιταλικά δικαστήρια να είναι βέβαια για τη δίωξη του κουρουμπλή. Η διορισμένη από το δικαστήριο συνήγορος του ομογενής στην Ιταλία, Σερένα Τούτσι, δήλωσε ότι ο 65χρονος έχει ασκήσει μέχρι στιγμή το δικαίωμα του να αρνηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις των αρχών. Η Τούτσι εξέφρασε την έκπληξή της για την απόφαση του κουρουμπλή να μην αντιταχθεί στο αίτημα έκδοση στην Αυστραλία και δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους πίσω από αυτή του την απόφαση. Είπα, είσαι σίγουρος ότι θες να επιστρέψεις στην Αυστραλία? Και εκείνος είπε, ναι, θέλω να επιστρέψω, δήλωσε η Τούτσι σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του ABC της Μελβούρνης. I don't know why, but I say, are you sure? Are you sure that you want to go to Australia? And he said, yes, I want to come back. Ο Πέρι Κουρουμπλής, που αποτελεί τον κύριο ύποπτο για τους φόνους στην Easy Street, κρατείται στη Ροτζίνα Κοέλι, μία από τις πιο υπερπλήρεις και βίαιες φυλακές της Ιταλίας. Τον είδα σήμερα το πρωί. Είναι καλά στην υγεία του. Έχει δηλώσει αθώος, είπε η δικηγόρος. I saw him this morning. He's fine. He's in good health. He proclaimed himself innocent. For the extradition process, he gave consent for extradition to be returned in Australia. Ο 65χρονος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστή μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή όπου κρατείται, δηλώνοντας πως δεν θα αντιταχθεί στο αίτημα της αστυνομίας της Βικτόριας να μεταφερθεί αεροπορικό στην Αυστραλία για ανάκριση. Σε δηλώσεις της η κυρία Τούτσι αναφέρθηκε στην κατάσταση του σοφρονιστικού ιδρύματος, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ομογενής να μεταφερθεί σε κάποια άλλη φυλακή. Είναι μια κανονική φυλακή. Στη Ρώμη έχουμε δύο πολύ μεγάλες φυλακές. Δεν ξέρω αν ο κουρουμπλής θα είναι εκεί όλη την ώρα ή λίγες ημέρες. Πιθανότατα μπορεί να αλλάξει φυλακή, είπε. And Regina Celi, he stay in Regina Celi, is very big prison. And but I don't know if he stay all the time there or in a few days. He can probably, but I don't know. He can change prison. Η Τούτσι δήλωσε προηγουμένως στην εφημερίδα The Age ότι ο Κουρουμπλής ήταν στεναχωρημένος, έκπληκτος και ανήσυχος για την σύλληψή του. Και δεν είχε καταλάβει γιατί δεν είχε συλληφθεί προηγουμένως στην Αθήνα, όπου ζούσε από τότε που έφυγε από την Αυστραλία, το 2017, λίγο αφού του ζητήθηκε να δώσει δείγμα DNA. Ο 65χρονος που εργαζόταν ως ηλεκτροσυγκολητής ζούσε με τον αδελφό του Ανδρέα σε ένα οικογενειακό σπίτι στην Αθήνα, μέχρι τη σύλληψή του βάσει κόκκινης ειδοποίησης της Ιντερπόλ στο αεροδρόμιο Λεωνάρντο Νταβίντσι της Ρώμης την περασμένη εβδομάδα. Να σημειωθεί πως ο Κουρουμπλής καταζητείται για τους θανάτους της Σουζέν Άρμστρονγκ και τη Σούζαν Μπάρλετ στο σπίτι του στο προάστιο Κόλλιγου της Μελβούρνης πριν από σχεδόν 50 χρόνια. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.